πριν από μια καλησπέρα. Καλωστώ ένα Σεριανό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε προσκεκλημένοι και εμείς. Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχουμε 18 νησιά των Κυκλάδων εδώ. Εύχομαι τον χρόνο να είμαστε και τα 24. Σας παρουσιάζω την Μοβρέζα ΣΕΦ, συνεργάτηδα, την κυρία Χριστίνα Μπρίτζ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύ καλά το λίγο Greek, συγγνώμη. It's okay. Can we speak English? Λίγο. We manage somehow. I'm very, very happy and delighted to be here. Thank you very much. We're very honored to invite this wonderful Gastronomic Festival. I have cooked a lot in Greece before. I first came here when I was 19 years old. Η κυρία Χριστίνα μας ευχαριστεί που συμμετάσχει στο φεστιβάλ. Έχει ξαναμαγειρέψει στην Ελλάδα, κυρίως στη Σαντορίνη και στην Αθήνα, για το συνεργείο του Σκοτέ. And 19 years old was a long time ago. I went back in when I was 26 and I worked in the Ionian Islands for 2 years, managing a taverna, and I learned to sail there. And then I've been in and out of Greece. I just consulted on a restaurant in Athens. And I've used a lot of Mediterranean flavors, but using all the local Greek ingredients. So I'm always excited to see new Greek ingredients and work with them. And been here for the past couple of days, I've uncovered a lot of new ingredients and I'm very excited to be able to work with them today. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένη από τη φρεσκότητα των μεσογειακών υλικών και κυρίως των κυκλαδικών και της αρέσει να δουλεύει με αυτά. Θα συνδυάζει, είναι σύμβουλος μαγειρικής για το Σεν Λικαβίτου Σκοτέρ, στο Λικαβιτό. Έχει δουλέψει πάρα πολύ με το Ιόνιο και τώρα με τις Κυκλάδες. When he said that all around back to front, but it's fine. I understood him. I καταλαβες. He's my wonderful, wonderful assistant. He's like a walking encyclopedia of the Aegean. And he's been wonderful. So what we've done today is we've used some the lovely people here. They let us take the ingredients. And we have the cheese, and I can't remember because I've had so many cheeses. Φτιάξει κάποιο μεζέ, είναι από υλικά και κλαδίτικα, είναι σποτήρι ιού, ανανοιγμένο με βασιλικό και χυμό λεμονιού, με αχλάδι σύφνου και λίγο βασιλικό. Είναι ένας μεζές για το κρασί, το τσίπουρο, για να αφήσετε το φαγητό σας. And this cheese is from Ιούς. From Ιούς. Είναι το σκοτήρι της Ιού, το πικάντικο φεδερί. Και το συνδυάζει με αχλάδι, βασιλικό. Σάλτσα που έχει πάνω τι είναι. Είναι μαρμελάδα σίκου. Α, το φίξτρα δεν μας το είπες. Μαρμελάδα σίκου. Ο καλός σας έφερε το μυστικό της. Μάλιστα. Please try. Οκ, I will. Πες μου όλες. Παρακαλώ. Ένα συνδυασμό κυκλαδικών υλικών. Very nice. Μια νέα άποψη τη κυκλαδική κουζίνα, σίγουρα και το βασικό μα πιάτο. And so today, as we were out, we went to do some ceramic pottery, and I even had a go making some pottery. And we did pick up one of these. Ξεκινήσαμε να μαγειρεύουμε, είναι αρνάκι που το ξεκινήσαμε να το μαγειρεύουμε με τον παραδοσιακό τρόπο. Το αρχίσαμε στο δωμάτιό μας να το μαγειρεύουμε, να το σιγοψύνουμε στο κεραμικό σκεύος που φτιάχνεται μόνο σε σύφνο. Σιγά σιγά να γίνεται ψιλοκομμένο αρνάκι. Έχει μέσα πιπεριά, μελιτζάνα άσπρη Σαντορίνης και είναι σβησμένο με ρακόμελο σχοινού σα. Ρακόμελο σχοινού σα. Πολύ ωραία. Και πόση ώρα το ψήσατε, να το ρωτήσετε. Το ξεκινήσαμε μία ώρα στο δωμάτιο και άλλη μία ώρα στο ξυλόφουρνο εδώ. Α, μάλιστα. Σε όλο 2 ώρε. I wish I'd had more time to cook it for 48 hours, but I didn't. So we kind of cooked a little bit in here and then we finished it in the oven. Έχετε να μπορούσατε να το μαγειρέψουμε 48 ώρες, ώστε να είναι πλήρης η γεύση του, αλλά και με 2 ώρες αξίζει να το δοκιμάσετε.
I mean, here we have lamb, garlic, rosemary, lavender, lemon, beer, red wine, honey wine, and lots of love. Πέφμας, τι έχει μέσα. Υπάρχει, όπως είπα, λευκή μελιτζάνα Σαντορίνης, που είναι μόνο στη Σαντορίνη μας. Υπάρχει πιπεριά σύφλου, είναι το αρνάκι της σύφλου ψιλοκομμένο. Υπάρχει ερχόμενος χιλούσας, σκόρδο, γιώσμος και τετρολίγα. Και πολύ αγάπη. Και πολύ αγάπη, δεν ξέχασα την αγάπη. And also, I roasted the white aubergines from Santorini. Ευχαριστώ πολύ, Santorini. One of my favorite islands as well. I have very good friends there. And I'm going to let you all taste some. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να τη ρωτήσεις, μόνο και μόνο τη στιγμή που είναι εδώ, στην όμορφη Σύφνο, της αρέσει η ελληνική κουζίνα. Τι της αρέσει γενικά από την ελληνική κουζίνα και τι δοκίμασε εδώ στη Σύφνο που της άρεσε τόσο πολύ που θα το χρησιμοποιήσει στις επόμενες συνταγές της. He's asking what do you like the most out of Sifno, so what have you tried already in the considering food and what would you be using in your cooking? I have to say this morning I got to make cheese with Yanni. And I'd like to make cheese with him forever. It was wonderful to do that. The lamb here is fantastic. I just love the freshness. Everything is really fresh. I mean, everything here that's gone in all these dishes is from here, apart from obviously, you know, but it's cyclically useful. It's not very easy to get this kind of stuff in London, I have to say. If you want to send it to London, I will find you an outlet. Please do. Της άρεσε πάρα πολύ. Πολύ είναι αυτό που μας είπε. Της άρεσε πάρα πολύ η φρεσκότητα των υλικών και κυρίως ο τρόπος παρασκευής της Μυζήθρας. Σήμερα με τον κύριο Γιάννη, γιατί μας έδωσε κάποια μαθήματα παρασκευής των παραδοσιακών τρίπων της Σύφνου. Της άρεσε ιδιαίτερα η Μυζήθρα και θα ήθελα να την παρασκευάζει για όλη τη ζωή και είναι πραγματικά εντυπωσιασμένη από την φρεσκότητα των υλικών και... που βέβαια είπε ότι δεν πρόκειται να τα βρούμε εύκολα στο Λονδίνο. Έκανε και μία πρόταση πολύ ωραία ότι αν θέλουμε, θέλουμε μέσω εκείνης που θα μπορούσαμε να στείλουμε τα προϊόντα μας εκεί, στην Αγγλία. Βέβαια έκανε μία πρόταση ότι αν μπορούσαν αυτά τα προϊόντα να βρούμε κάποιο τρόπο να προμηθεύονται στο Λονδίνο σε κεντρικές αρτηρίες παραγωγής. Μπορούμε να τα πηγαίνουμε κι εμείς. Κάθε εβδομάδα. Είναι πρόβλημα, είναι βοήθηση. Πέρα από το μεσό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Θα είναι και τα φιλιά μας. Ευχαριστώ. Keep the kiss, go. Και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, Βαγγέλη. Πάμε στο Βαγγέλη Μωραϊκό. Πίτσα κυκλαδίτικη. Όχι. Όχι. Μακαρονάδα, ρόφο μακαρονάδα. Ρόφο μακαρονάδα. Λοιπόν, ένα βράδυ θα πω για ψάρεμα. Θα του φέρω ό,τι ψαρέψω και θα μας κάνει μια μακαρονάδα. Έχεις πιάσει ποτέ τίποτα. Χλωμό, ε. Μόνο για καβούρια πήγαινα παλιά. Μόνο για καβούρια. Να, αυτό το πήρα κομπάζι. Όχι, δεν το πήρα. Thank you.
Έλα. Κι εγώ. Οι πάντες. Μιλάμε για πολύ κάμερα. Νικόλα. Έχουμε ένα προβληματάκι εδώ πέρα. Προσπαθούμε να το λύσουμε. Θα το λύσουμε σύντομα. Χρόνια δίπλα-δίπλα. Τα φαγητά μας είναι έτοιμα και μας περιμένουν. Ήταν και στο εκπομπή του. Αν θέλετε να σταματήσετε να περνάτε για λίγο από εδώ για να τελειώσουμε. Θα βλέπω και από εδώ. Λοιπόν, Γιώργο, εγώ μόλις δοκίμασα. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πάρα πολύ καιρό να το κάνω αυτό. Να δοκιμάσεις. Να δοκιμάζω έτσι μπροστά, έτσι όπως κάνω στο MasterChef. Πώς φαίνεται. Τώρα μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και πολύ εμφανίσιμο. Ναι, είναι και ωραίο και εμφανίσιμο. Το θεωρείτε τώρα μερίδα. Νομίζω για μένα ναι. Για σένα. Για μένα. Δεν έχουμε να υπολογίσει κάτι. Όχι, φυσικά. Αυτό είναι μερίδα για τρία άτομα. Με τέσσερα πρέπει να μολύνεις. Το πλούσιο για να δοκιμάσει και ο κόσμος μετά αν θέλει. Γιατί μου είπαν κάποιες κυρίες ότι μυρίζει ωραία, οπότε θέλουμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, τώρα είναι έτοιμο.